Ρεπορτάζ από την κόλαση. Το Μάτι είναι μια αληθινή κόλαση αυτή τη στιγμή. Πίσω μου σπίτια ερυπωμένα, καμένα, που 2 χρόνια μετά την καταστροφή στο Μάτι δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί. Δύο χρόνια μετά την καταστροφική και πολύ νεκρή πυρκαγιά στο Μάτι, οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους, καθώς τόσο η σημερινή όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση προχώρησαν σε μία σειρά εξαγγελίες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις πυρόπληκτες οικογένειες, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες για σύγχρονη, ποιοτικά καλή και φτηνή κατοικία. Ο αμίαντος υπάρχει 2 χρόνια μετά. Τα καμένα δεν έχουν καθαριστεί σε όλη την περιοχή. Οι δήμαρχοι τόσο της Ραφήνας, Πικερμίου όσο και του Μαραθώνα εξακολουθούν να παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα σε αυτή την περιοχή μεθαύριο στην άλλη. Όλοι αυτοί που έχουν πάθει ζημιές, είτε μεγάλες είτε μικρές, εξακολουθούν να είναι με ένα φάκελο στο χέρι, να βγάζουν φωτοτυπίες, να βγάζουν αντίγραφα κτλ. Η μεγάλη εικόνα λέει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια σε υποδομές οι οποίες εξυπηρετούν τους σχεδιασμούς του μεγάλου κεφαλαίου. Ενώ παράλληλα έχουν γίνει δεκάδες παρεμβάσεις και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια, οι οποίες πραγματικά δίνουν αέρα στα πανιά των εφοπλιστών, των βιομήχανων, των μεγάλων επιχειρηματιών που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Συγκεκριμένα, με υπουργική απόφαση στο Smart Park, το μεγάλο εκπτωτικό εμπορικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή, οι εργαζόμενοι πλέον θα δουλεύουν 8 μήνες όλες τις Κυριακές, που ήδη δουλεύουν 10 ώρα, 12 ώρα, 16 ώρα σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς να παίρνονται υπερορίες, χωρίς να παίρνουν τις άδειες όπως πρέπει και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει μαρίνα για την οποία να μην υπάρχει σχέδιο να γίνει θέρετρο υπερπολιτελών σκαφών, μαζί με όλες τις συμπληρωματικές υποδομές, οι οποίες θα αποκλείουν εντελώς τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους της περιοχής. Και ενώ υπάρχουν όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί, τι είναι αυτό που δεν σχεδιάζεται, τι είναι αυτό για το οποίο δεν υπάρχει καμία προνομιακή αντιμετώπιση, είναι τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε διάφορες πυρκαγιές. Πέρυσι είχε πιάσει φωτιά και η κατασκήνωση που είναι στο Ζούμπερι και έτυχε να έχει πιάσει στο Μαραθώνα και να είναι τα ελικόπτερα κοντά και έτσι μπορέσανε και τη σβήσανε, αλλιώς θα είχαμε μία από τα ίδια όπως και στο Μάτι, έτσι όπως είναι εδώ οι περιοχές φτιαγμένες. Οι συνθήκες και η κατάσταση εντείνουν την αγωνία και την ανησυχία του συνόλου των κατοίκων της περιοχής. Δεν έχει προχωρήσει η αποζημίωση στο σύνολο του απαιτούμενου ποσού των πυρόπληκτων οικογενειών για ανακατασκευή και επιδιόρθωση των κατοικιών. Έχουν καεί όλα τα ηλεκτρικά, έχουν λιώσει δηλαδή, και έστειλε έναν ηλεκτρολόγο, ο οποίος βεβαίως άνθρωπος θέλει κάπου 3.000 ευρώ. Ψυγείο δεν υπάρχει, θερμοσύφωνας δεν υπάρχει, καλώδια δεν υπάρχουν, έχουν λιώσει όλα. Και άρχισε να δουλεύει. Και όταν απευθύνθηκε στο γραφείο της ΔΕΗ για να κάνει τη σύνδεση με τη ΔΕΗ και το σπίτι μου, του είπανε περιμένετε. Και περιμένει ο άνθρωπος 1 μήνα και πάει 1,5 μήνας και ακόμα περιμένουμε. Γιατί είναι ένα στο γραφείο που παίρνει τις αιτήσεις και 4 άτομα στην περιοχή. Όταν λέμε περιοχή, δηλαδή τι εννοούμε, από το Καπαδρίτι μέχρι τη Λούτσα. Κάτοικοι παραμένουν σε ενοικιαζόμενα σπίτια, των οποίων οι κατοικίες δεν έχουν ανασκευαστεί, ενώ πολλοί καλούνται να επανακαταθέσουν χαρτιά και έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουμε κόκκινα τα οποία σε μία πορεία γίνανε κίτρινα και σε μία πορεία γίνανε πράσινα. Έχουμε σήμερα πράσινα τα οποία σε μία πορεία γίνονται κίτρινα ή γίνονται κόκκινα. Έχουμε τέτοια παιχνίδια. Γίνεται προσπάθεια να λύνεται το ζήτημα σε ατομική βάση. Δεν λυθήκανε και κάποια ζητήματα κατά την άποψή μας πολύ πιο γρήγορα που θα μπορούσαν να είχαν λυθεί, ή αυτή η θέση το ότι η 100% αποζημίωση των κατοίκων της περιοχής μας δεν έγινε θέση διεκδίκησης του ίδιου του κινήματος έγινε ατομική θέση το πώς θα λύσει ο καθένας το προσωπικό του πρόβλημα. Περάσαν τα συνεργεία, πρώτο-δεύτερο συνεργείο το χαρακτήρισε κατεδαφιστέο, ολική καταστροφή. Το τρίτο συνεργείο επισκευάσιμο. Έγινε ένσταση, έρχεται τέταρτο συνεργείο, ξανά επισκευάσιμο και μάλιστα για μια ειρωνία στη μάνα μου που ήταν τότε 75-74 χρονών, λέει εντάξει, λέει, σε 8 χρόνια θα είναι έτοιμα, σε 5-6 χρόνια λέει, θα είναι έτοιμα. Δεν έχει πάρει κανένας ακόμα τίποτα. Και τα περισσότερα είναι σε αυτή την ιστορία, γιατί υπήρχε μια προσπάθεια να βγουν επισκευάσιμα και όχι κατεδαφιστέα, διότι η αποζημίωση ήταν μικρότερη. Η αποζημίωση ήταν όχι ακριβώς 6.000 η πρώτη. Την πήραμε. Μου τηλεφωνάνε από το Δήμο, μου τηλεφωνήσανε ότι να πάω για να πάρω και για την οικοσκευή. Είναι 5.000. Εντάξει, 5.000. Το κράτος είναι φτωχό. Αλλά είμαστε η τρίτη στη σειρά που πληρώνουμε για τον εξοπλισμό. Ναι. Είναι κάπου 3 δις το χρόνο και κάτι τέτοιο. Άντε, λέω, χαλάλι. Για τον εξοπλισμό, χαλάλι. Τουλάχιστον ξέρεις, ήλθε σε σίγουρα χέρια. Τη φωτιά την έχεις μπρος στην πόρτα σου. Λοιπόν, πήγα, αλλά όταν έφτασα στο ταμείο, μου είπανε είναι 2,5. Από 5 πήγε 2,5. Από 5 πήρε 2,5. Ήταν σαν την καραβάνα του στρατιώτη. Που φτάσαμε με τη φασολάδα, αλλά στο τέλος βγήκε ζουμί. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα σχέδιο για την ανάπλαση της περιοχής που έρχεται να διευθετήσει τα προβλήματα, ενταγμένο στη λογική της προσέλκυσης επενδύσεων, στο πλαίσιο του ρυθμιστικού σχεδίου της Αττικής, όπου οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρό για κερδοφόρες business, αξιοποιώντας εκτάσεις και φυλέτα. Με την ανάπτυξη του λιμανιού της Ραφήνας έχει να κάνει με το τι μαρίνα θέλουν να φτιάξουν στη Νέα Μάκρη, έχει να κάνει με το πευκοδάσος του Σχοινιά, έχει να κάνει τι θέλουν να κάνουν στο παραλιακό μέτωπο. Εμείς από την πρώτη στιγμή αλλά και σήμερα προειδοποιούμε τους κατοίκους ότι τους έχουν φέρει σε αυτό το σημείο ώστε σε κάποιες περιοχές που δεν θα μπορέσουν να χτίσουν, να αναγκαστούν να πουλήσουν οι κάτοικοι, όπως αυτό έτσι ή αλλιώς γίνεται, ώστε να έρχουν συγκεκριμένα φανς στην περιοχή. Η εμπορευματοποίηση της γης, η ατομική ευθύνη για την αποκατάσταση των σπιτιών, οι καθυστερήσεις αλλά και η έλλειψη υποδομών παραμένουν ως βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής, της σημερινής αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης. Τα διάφορα λόγια που δυστυχώς πολλές φορές μένουν μεγάλα λόγια χωρίς αντίκρισμα περί εθνικής ενότητας, αλληλεγγύης κλπ. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να αποτελέσουν το άλοθη για να ξεχαστούν τα τεράστια προβλήματα που πρόκυψαν από αυτή την ανίποτη τραγωδία και βεβαίως να συγκαλυφθούν, να αποτελέσουν το άλοθη για να συγκαλυφθούν οι τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες διαχρονικά αλλά και της σημερινής κυβέρνησης που υπάρχουν, όπως και του κρατικού μηχανισμού, όταν σταματήσουν, όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας και αρχίζει και ξεχνιέται το πρόβλημα. Την πολιτική αυτή υπηρετούν διαχρονικά με τους νόμους τους όλες οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, με τα ειδικά χωροταξικά σχέδια και την αλλαγή των χρήσεων γης, την νομιμοποίηση στρατηγικών καπιταλιστικών επενδύσεων σε δάση και γεαλούς. Δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά. Και πιστεύω ότι και στον Μπουτζά η φωτιά που έγινε ήταν για το πάπλωμα. Δεν απέχουμε από τον Ελευθέριο Βεζέλο ή μη μόνο μερικά βήματα. Όποιος έχει πάει και έχει δει την καταστροφή από τον Άγιο Ανδρέα, είναι το κάτι άλλο. Ολόκληρο μέχρι απάνω το Τιόνισο έχει πάρει όλο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι τυχαία πράγματα. Ούτε και στην Κινέτα ήτανε. Βγήκε μία διάδοση ότι βρέθηκε βοξίτη στην Κινέτα. Με αγοροπολισίες από τη δεκαετία του 30, αυθαίρετες δομήσεις, χωρίς σχέδια και βασικές υποδομές, χωρίς μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και κάλυψης των λαϊκών αναγκών, το τοπίο που διαμορφώνεται όχι μόνο στο Μάτι, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας, οδηγεί σε αδιέξοδα χιλιάδες κατοίκους. Δυστυχώς βάλανε τον κόσμο σε μια τέτοια διαδικασία, ποια είναι δασικά, ποια δεν είναι, τι λένε οι νομοθεσίες κτλ. Σήμερα βρισκόμαστε σε κάποιες περιοχές όπως είναι για παράδειγμα στον Προβόλινθο, στην Αμπελούπολη κτλ. Οι κάτοικοι εκεί πάλι να βρίσκουν και να βαράνε το σαμάρι που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο δασάρχης, γιατί εκεί στρέφουν τον κόσμο και όχι στο κεντρικό κράτος, το οποίο κεντρικό κράτος από την πρώτη στιγμή και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας σήμερα, οι όποιοι υπουργοί του, μέχρι και προχτές που ήρθε ο κύριος Χατζιογαίκης στην περιοχή, στην κυριολεξία έρχονται σαν τον κλέφτη. Ο Σύλλογος ζητάει την αποκατάσταση όλων των σπιτιών που κάηκαν, είτε είναι πριν από το 1975 είτε είναι μετά το 1975, διότι όλα είναι τακτοποιημένα. Εδώ έχουμε 400 οικογένειες, περίπου δηλαδή 1.500 άτομα, τα οποία έχουν αυτή την περιοχή σε ομηρία από το 1952. Από πάνω μας είναι ο Νέος Βουτζάς που είναι εντός σχεδίου. Αυτοί μπήκανε το 1968. Βέβαια το 1968 μπήκανε, αντιλαμβάνεστε πώς μπήκανε, ας πούμε, και ο Νέος Βουτζάς αλλά και η Καλλιτεχνούπολη. Δίπλα μας ακριβώς είναι η Αγία Μαρίνα. Δηλαδή είμαστε αυτή τη στιγμή σε δύο οικισμούς και ενδιάμεσα είμαστε εμείς όταν έχουμε 1236 μέτρα μέτωπο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος. Το βασικό είναι μια πρόθεση και ένας σχεδιασμός που κατηγοριοποιεί τον πυρόπληκτο με άδεια, χωρίς άδεια, δασικά, μη δασικά, επισκευάσιμα, κατεδαφιστέα. Οπότε το κάθε από αυτό θέλει κάτι ξεχωριστό, θέλει χαρτιά από μηχανικούς. Είναι δηλαδή μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία που σε κάνει να καθυστερείς πάρα πολύ για να δεις τελικά τι θα γίνει. Στο Μάτι, μερικά χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, η περιοχή εξακολουθεί να μην έχει βασικά έργα υποδομής. Έργα που δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν έχουν κέρδος. Είμαστε στο 2020 και η συντριπτική πλειοψηφία της Ανατολικής Αττικής δεν έχει αποχέτευση. Είναι η έλλειψη νοσοκομείου και γίνονται με το σταγονόμετρο έργα αντιπλημμυρικής και αντισυσμικής και αντιπυρικής θωράκισης, που αυτή την περίοδο είναι απαραίτητα, και εκτός αυτού υπάρχει και γνώση πλέον του πόσο καταστροφικά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα ενός πλημμυρικού φαινομένου, μιας πυρκαγιάς, όπως έδειξε και η τραγωδία εδώ στο Μάτι. Είναι αυτή η πολιτική που σε σχετική ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ απάντησε η Κομισιόν ότι δεν θεωρεί επιλέξιμες τις δαπάνες για την αποζημίωση των πληγέντων. Αυτό είναι το ευρωενωσιακό πλαίσιο για το οποίο αγχώνεται ο κύριος Σπίρτζης, μην ξεφύγουμε. Από τη μία πλευρά έχουμε την μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ, Α και Β βαθμού, οι οποίοι είναι ήδη υποστελεχωμένοι και δυσκολεύονται να ανταπακριθούν αυτή τη στιγμή στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Και από την άλλη πλευρά αναβαθμίζεται η δραστηριότητα σε αυτό το χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των εθελοντικών ομάδων προστασίας κτλ. Το πιο σημαντικό από όλα βέβαια είναι ότι διατηρείται το καθεστώς υποχρηματοδότησης όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών και προφανώς και αντίστοιχα του μόνιμου προσωπικού που χρειάζεται για να μπορούν αυτές οι υπηρεσίες να είναι μάχημες, που λέμε. Με τα ρέματα έχουμε μεγάλα προβλήματα στην περιοχή, που τίποτα δεν έχει λυθεί ακόμα και δεν έχει γίνει κάτι. Περιμένουμε μία αυτή η περιφέρεια, ο ένας το ρίχνει τον μπαλάκι στους άλλους, στον άλλον, με αποτέλεσμα να είμαστε στην ίδια κατάσταση. Αν πάμε και προς το Ζούμπερι, όλη αυτή η πλευρά, δηλαδή όλη, ναι, είναι έτσι δομημένη. Είναι λάθος από την αρχή και παραμένει λάθος. Να αναλάβει μια εταιρεία να κάνει αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι αντιπαλάβμη βοήσομενο, ούτε αντιπαλάβμη βοήσομενο, όχι. Πρέπει να πάρεις, πρώτα να πάρεις και μετά να δώσεις. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται κάποια εταιρεία να κάνει αντιπλημμυρικά έργα, γιατί δεν έχει να κερδίσει. Ενώ από οδικά μέτρα είναι άλλο πράγμα. Κάθε 50 μέτρα σου βάζει και ένα σταθμό και πληρώνεις εισιτήρια. Πώς τα λένε, διόδια. Και εισπράτη. Ναι, και εισπράτη. Άλλο το διόδιο και άλλο τώρα το αντιπλημμυρικά έργα. Όχι, πεθάνουν και όσοι ζήσουν από εκεί και πέρα. Το οδικό δίκτυο αποτελείται κυρίως από χωματόδρομους, ιδιωτικές οδούς, ενώ εκτενώς εντοπίζονται και αδιέξοδα. Αδιέξοδα που αποδείχθηκαν μοιραία για τη ζωή των 102 ανθρώπων. Εμείς βρεθήκαμε σε απόσταση 1 πρωί από τις φλόγες, μποτιλιαριστήκαμε Τελικά σε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, καταφέραμε, από εδώ βγήκαμε χθες. Από πού ανεβήκαμε? Ανεβήκαμε από λίγο. Από αυτή τη διαδρομή που πήραν και 26 άνθρωποι που αναγκάστηκαν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και συνέχεια κάτι. Εμείς απλώς είχαμε την τύχη εκείνη τη στιγμή να υπάρχει δίωδος. Το κέντρο υγείας παραμένει ένα και αυτό υποστελεχωμένο για να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων από 25.000 ανθρώπων κάθε καλοκαίρι. Είναι όλα υποστελεχωμένα, χωρίς προσωπικό, χωρίς πρώτες ύλες, χωρίς δυνατότητα ακόμα και στα βασικά να τα αποκριθούν, δηλαδή στα αράματα. Υπάρχουν καταγγελίες, δηλαδή ειδικά στις βιομηχανικές περιοχές που γίνονται εργατικά ατυχήματα, πηγαίνουν για να κάνουν απλές επεμβάσεις και τους διώχνουν, τους λένε να πάνε να αγοράσουν από το φαρμακείο τις πρώτες ύλες και το καθεξής. Εμείς στην περιοχή έχουμε στη Νέα Μάκρη το κέντρο υγείας της Νέας Μάκρης και ένα άλλο κέντρο υγείας που είναι από τη μεριά της Ραφήνας. Και λέω τώρα, επειδή το Μάτι το μισό είναι, ανήκει στο Δήμο Μαραθώνα και το μισό στο Δήμο της Ραφήνας. Λοιπόν, εμείς το πρόβλημα που έχουμε από τη μεριά της Νέας Μάκρης είναι ότι εδώ και χρόνια περιφρουρούμε το κέντρο υγείας για να μην κλείσει. Και καταφέραμε να το κρατήσουμε το κέντρο υγείας ανοιχτό της περιοχής μας, με αγώνα, δηλαδή όλοι οι κάτοικοι μαζί. Μπορέσαμε και καταφέραμε, το κλείσανε, το ξανανοίξαμε, το περιφρουρήσαμε και συνέχεια προσπαθούμε να έχει προσωπικό και τις ειδικότητες που πρέπει να έχουμε. Αυτή την εποχή. Έχει ενισχυθεί από τότε το προσωπικό καθόλου? Κοιτάξτε, αυτό που είναι αυτό που συναντάμε παντού. Τη μία έχουμε γυναικολόγο, μετά από 3 μήνες ή 6 μήνες δεν έχουμε γυναικολόγο. Μία έχουμε παιδίατρο, μία έχουμε οφθαλμίατρο. Έργα υποδομής δεν έχουν γίνει. Ακόμα σήμερα, για παράδειγμα, συζητάγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μαραθώνα με αυτή την αντιδημοκρατική διαδικασία, να πούμε, της διαπεριφοράς ή τηλεδιάσκεψης για την αντιπυρική προστασία. Βάλαμε εμείς ένα ουσιαστικό ζήτημα. Αύριο έχουμε φωτιά στην περιοχή του Ζούμπερι. Ας μας πούνε, με βάση το σχέδιο που έχει ο κύριος Πατούλης, που έχει η πυροσβεστική, που έχει ο στρατός, που έχει ο Δήμος του Μαραθώνα που χορεύεται ή οι άλλοι δήμοι της περιοχής μας, ποιοι είναι οι δρόμοι διαφυγής στο Ζούμπερι, ποιοι είναι οι δρόμοι διαφυγής στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης και στη θάλασσα περιοχή. Τέτοια σχέδια αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν. Και επομένως θα ξαναβρεθούμε σε ένα καινούριο Μάτι, θα ψάχνουμε να λέμε εάν φταίει η πυροσβεστική, εάν φταίει η αστυνομία, εάν φταίει ο τροχονόμος κτλ. Οι εποχικοί πυροσβέστες στη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων δεν έχουν ακόμα πιάσει τα πόστα τους που λέμε. Ακόμα και να τα πιάσουν βέβαια, σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν τα μέσα για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν την αντίστοιχη υποδομή. Στις πυροσβεστικές υπηρεσίες αντίστοιχα της περιοχής δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι σαν να μην έχει περάσει μία μέρα από την τραγωδία στο Μάτι. Και σε επίπεδο προσωπικού και σε επίπεδο εξοπλισμού, υποδομής, παρόλα τα παραδείγματα, παρόλα τις ανάγκες που έχει αυτή η περιοχή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Και η τραγική περίπτωση του Ματιού ανέδειξε ότι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα θυσιάζουν τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό του κέρδους των επιχειρηματικών ομίλων. Φέρτε τώρα ριζική αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Εδώ και τώρα. Με προτεραιότητα άμεση τα αντιπλημμυρικά, αντισυσμικά, αντιπυρικά έργα, όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες υποδομές που έχει ανάγκη προστασία του λαού και των παιδιών του και της λαϊκής περιουσίας. Και αφήστε τα έργα βιτρίνας, αφήστε τα έργα στήριξη των επιχειρηματικών συμφερόντων, αφήστε τα έργα στήριξη των ΠΑΕ. Αυθαίρετα που εσείς και οι προηγούμενοι από εσάς κυβέρνηση με αλλεπάλληλους πρακτικούς κύρια νόμους νομιμοποιήσατε, που ταυτόχρονα χρησιμοποιείτε ως εκβιασμό απέναντι στον εργαζόμενο που προσπάθησε να βάλει σε ένα σπίτι τη φαμίλια του ή να φτιάξει μια παραθεριστική κατοικία. Σχέδια πόλης με υποδομές, χώρους συγκέντρωσης για δρόμους διαφυγής που εσείς έχετε την υποχρέωση να σχεδιάσετε και δεν κάνετε, κατηγορείτε το λαό. Τα σπίτια με τα Ελενίτη τα λένε αυθαίρετα και τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στον Αιγιαλό προσθέτουμε εμείς και στα δάση ευκαιρίες ανάπτυξης. Και μάλιστα επιχειρούν να επιρρύψουν τις ευθύνες σε ατομικό επίπεδο και να μην αναλάβει το κράτος την αποκατάσταση μετά από φυσική καταστροφή, αλλά και την πρόληψη, ώστε να αποφευχθούν νέες τραγωδίες. Από την πρώτη ώρα που άρχισε να γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής και κυρίως ότι τα θύματα είναι πολλές δεκάδες, η κυβέρνηση, η περιφέρεια και οι δήμοι άρχισαν να επιχειρούν την επιχείρηση προπαγάνδας από προσανατολισμού και μετάθεση των εγκληματικών ευθυνών που έχουν όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά. Επιχείρηση που συνεχίζεται και σήμερα. Είναι ο τομέας που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, παλιότερα η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, στις μέρες μας η ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, διακρίνονται για την ετοιμότητα, την ενεργητικότητα, εφευρετικότητα, να κατασκευάζουν δικαιολογίες για να καλύψουν τις εγκληματικές ευθύνες τους, ευθύνες κύρια στην πρόληψη, αλλά και όταν εκδηλαθούν οι πυρκαγιές, την καταστολή και στην αντιμετώπιση τους. Ο στρατηγός άνεμος, οι φλεγόμενες ουρές των αλεπούδων, τα κουκουνάρια που εξεύονται μακριά, οι ασύμμετρες απειλές, η κλιματική αλλαγή, τα σχέδια αποσταθεροποίησης και πόσα ακόμα δεν έχουμε ακούσει, δεν έχετε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Μιλήσατε για τα φθαίρετα. Το κάνατε και αμέσως μετά την πυρκαγιά για να ρίξετε τους ευθύνες τους καμένους. Γι' αυτό το κάνατε, για κανέναν λόγο. Μάλιστα. Πέρυσι η κυβέρνησή σας έφερε νόμο για την νομοποίηση των αφαιρέτων. Ποιος από εσάς διαφώνησε με αυτό το νόμο? Το μόνο κόμμα που διαφώνησε ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και οι μόνοι που αναδεικνύαμε αυτά τα ζητήματα και εδώ μέσα ήμασταν εμείς στη Λαϊκή Συσπήρωση. Ποιος από εσάς διαφώνησε? Για να μην πούμε ότι γυρνάγατε αυτές τις περιοχές ακόμα και προεκλογικά με τους νόμους νομιμοποίησης των προηγούμενων και κλείνατε το μάτι στον κόσμο κρατώντας όμοιρους χιλιάδες οικογένειες και λέγοντας και τις βρωμιές ότι κοιτάξτε να δείτε οι κουκουέδες θέλουν να σας γκρεμίσουν το σπίτι. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά τα κόλπα. Αφήστε τα αυτά. Κανένα μέτρο δεν πήρατε ποτέ για την εργατική λαϊκή κατοικία. Κανένα μέτρο δεν πήρατε ποτέ, ιδιαίτερα για το μεγάλο ψάρι, που είναι οι βίλες, που είναι τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, που είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που στείνουν όπου γουστάρουν ολικά πάρκα με νόμους που έχετε ψηφίσει εσείς και αφήστε τα λαλιώτικα τα κόλπα, άλλο το κόμμα, άλλο η κυβέρνηση. Πέρασανε, ξυνήσανε κι αυτά. Πολιτικές ευθύνες αλλά και ποινικές έχουν τόσο οι δήμαρχοι όσο και άλλοι πολιτικοί παράγοντες για αυτά τα ζητήματα. Γιατί και με τη φωτιά στο Μάτι είχαν την εμπειρία. Από το 1996 η περιοχή καίγεται. Από το 1996 έχουμε νόμους, έχουμε διατάξεις, έχουμε καινούργια σχέδια και πάλι στα ίδια είμαστε. Γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια για τη συγκεκριμένη προσπάθεια που πρέπει να γίνεται. Παλεύουμε και για νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική που είδαμε το πόσο σημαντικό ήταν όταν ξέσπασε αυτή η καταστροφή που κανένας μας δεν την είχε στο μυαλό και πόσο σημαντικό είναι και στις υπόλοιπες περιοχές που είναι βιομηχανικές και συναντάνε τα χίλια δυο προβλήματα. Η παντελής απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την καθοδήγηση του πληθυσμού στη διάρκεια που εξελίσσεται μια καταστροφή φάνηκε ανάγλυφα και στην πυρκαγιά στο Μάτι και σε άλλες καταστροφές, στις οποίες θρηνήσαμε δυστυχώς νεκρούς. Η Περιφερειάρχης κυρία Δούρου αρέσκεται ιδιαίτερα να προβάλλει την κλιματική αλλαγή. Είτε αυτό αφορά τις πλημμύρες, είτε αφορά τις πυρκαγιές. Δεν μας λέει όμως ούτε και σήμερα τι πρόσθετα μέτρα πήρε η Περιφέρεια, τι μέτρα απέτυσε από την κυβέρνηση που η ίδια είναι κορυφαίος τελεχός της να παρθούν για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Κανένα. Οι πολεοδομικές χωροταξικές συνθήκες που είχε το Μάτι ήταν όντως ένας από τους βασικούς παράγοντες της καταστροφής. Δεν ήταν όμως ο μοναδικός. Υπήρχαν και άλλοι κρίσιμοι παράγοντες. Και όσο σωστό είναι ότι πρέπει να διαμορφωθεί, να δημιουργηθεί ένα σχέδιο πόλης που να λύνει τα χωροταξικά και πολεοδομικά προβλήματα του παρελθόντος, άλλο τόσο σωστό είναι ότι τα προβλήματα που είχε η περιοχή χρησιμοποιούνται και ως ένα βολικό άλοθη για να κρυφτεί η γύμνια που υπάρχει σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τομέας της δασοπυρόσβεσης, της πυροπροστασίας, η πρόληψη, ο σχεδιασμός, η πολιτική προστασία, που έχουν διαμορφωθεί όλα αυτά τα προβλήματα εδώ και χρόνια με την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Ακόμα κι αν υπάρχουν στα χαρτιά κάποια σχέδια, σίγουρα έχουν σημαντικές ελλείψεις, διότι δεν βλέπουν έτσι ολοκληρωμένα όλα αυτά τα ζητήματα. Το θεσμικό πλαίσιο περιορίζεται στην πραγματικότητα στο να υπάρχει σε επίπεδο δήμων ή περιφερειών κάποια μνημόνια ενεργειών για ρόλους και αρμοδιότητες για το ποιος κάνει τι σε περίπτωση μιας καταστροφής. Στην ουσία δεν προβλέπεται ούτε στο ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο όλη αυτή η εκτίμηση και η αλληλεπίδραση. Όσο για το αν έχει ενημερωθεί ο πληθυσμός και έχει εκπαιδευτεί, αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Μας αναφέρουν κάθε τόσο ότι φτιάχνουν κάποια σχέδια, ότι συναντιέται ο Δήμος, η πυροσβεστική, η αστυνομία, η περιφέρεια, χωρίς όμως αυτά να περνάνε στους κατοίκους. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς μια ενημέρωση. Γιατί εδώ έχουμε και ένα πρόβλημα και με τις πλημμύρες λόγω με τα καμένα, αλλά και η περιοχή προς το Μαραθώνα έχει πρόβλημα με τις πλημμύρες. Παρ' όλα αυτά γίνονται σχέδια σε κλειστούς χώρους μέσα, σε διάφορα πολιτιστικά, σε τέτοια. Απλά εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε σε περίπτωση που είτε πιάσει φωτιά είτε υπάρχει πλημμύρα. Τα όποια σχέδια υπάρχουν, στην καλύτερη περίπτωση υπάρχουν στα χαρτιά, χωρίς να έχει ενημερωθεί ο πληθυσμός, χωρίς να υπάρχουν το αναγκαίο προσωπικό και τα μέσα να υλοποιηθεί ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός, όπως η εκένωση του πληθυσμού. Στην καλύτερη περίπτωση, αν υπάρχουν κάποια σχέδια, κάποια μνημόνια ενεργειών, αυτά είναι ανεπαρκή. Δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των κινδύνων και την αλληλεπίδρασή τους, δεν ενσωματώνουν τα αναγκαία δεδομένα την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη μια καταστροφή, ένα ατύχημα. Δεν επαρκούν τα μέσα, οι υποδομές, στο προσωπικό, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός σχεδιασμός και αντιμετώπιση. Και ο ίδιος ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων είναι ανεπαρκής. Αυτό έχει φανεί σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάστηκε. Και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού. Είναι τυχαία όλα αυτά? Όχι, βέβαια. Έχουν να κάνουν ακριβώς με την ίδια τη φύση του αστικού κράτους και την οικονομική πολιτική όλων των κυβερνήσεων που έχουν σαν αποστολή τους τη διασφάλιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Και γι' αυτό, για τον ίδιο λόγο, δεν λαμβάνονται και μέτρα πρόληψης, δεν λαμβάνονται μέτρα υγιεινούς ασφάλειας πρόληψης, δηλαδή του κινδύνου στην πηγή, το τι αποστάσεις ασφαλείας θα υπάρχουν μεταξύ δραστηριοτήτων, τι εγκαταστάσεις θα υπάρχουν μέσα σε κάθε περιοχή, πώς θα είναι δηλαδή η χρήση γης. Και γενικότερα. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια δεν έχει μητρό ρεμάτων. Ένα από τις πιο βασικές προϋποθέσεις για να πεις ότι πας να κάνεις κάποια έργα. Υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται κυρίως καθ' υπόδειξη των Δήμων, οι οποίες αντικειμενικά είναι περιορισμένες, δεν λύνουν ολοκληρωμένα το πρόβλημα και οι Δήμοι, όντας υποστελεχωμένοι, σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούν να υποδείξουν και τους κατάλληλους χώρους που πρέπει να γίνουν. Τα αποτελέσματα έχουν φανεί. Ακόμα, αν το θέλετε, σε περιοχές που είναι και λίγο σε επίπεδο υποδομών πιο αναβαθμισμένες, όπως η Παλίνη, υπήρχε σχολείο το οποίο πλημμύρισε το 2016, πλημμύρισε το 2017, το 2019 ξαναπλημμύρισε τρίτη φορά και αναγκαστήκανε να το μετεγκαταστήσουν σε άλλο χώρο και τώρα ετοιμάζονται να επαναφέρουν τα παιδιά πίσω με κοντέινερ και ούτω καθεξής. Αυτή η κατάσταση, παρόλες τις προσπάθειες των εργαζομένων στις τεχνικές υπηρεσίες, στο Δήμο κτλ., αντικειμενικά δεν μπορούν ολοκληρωμένα να δώσουν λύση. Ο λαός πρέπει να στρέψει τα πυρά του στην πολιτική που μετατρέπει τη γη σε εμπόρευμα, στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, όπου οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν ευθύνες για την ιδιωτικοποίηση τομέων πυροπροστασίας, που υλοποιείται μέσω της διατήρησης της δραματικής κατάστασης στον εθνικό εναέριο στόλο αεροπυρόσβεσης. Τη διάσπαση της πρόληψης από την καταστολή το 1998 με τη μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο πυροσβεστικό σώμα και με την παράλληλη απαξίωση της δασικής επιστημονικής γνώσης για τη μη αξιοποίηση των εκατοντάδων ειδικών επιστημόνων, τόσο της δασικής υπηρεσίας, όσο και του πυροσβεστικού σώματος. Σε αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης είναι αδύνατο να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες και σχεδιασμένες υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του λαού. Οι καταστροφές που εξελίσσονται διαχρονικά σε όλη την Ελλάδα, οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, οι καταστραμμένες περιουσίες, φανερώνουν σε όλο τους το μεγαλείο τα επιτεύγματα της καπιταλιστικής οικονομίας που οικοδομείται στη βάση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την εμπορευματοποίηση των πάντων σε όφελος των μεγάλων συμφερόντων. Οι μεγάλες ευθύνες όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, μηδεμιάς εξαιρουμένης, αποκαλύπτονται ξεκάθαρα στην προώθηση της πολιτικής αστικής ανάπτυξης, στην οποία μοναδικό κριτήριο είναι η συνεχής αύξηση του κέρδους. Κριτήριο που οδηγεί σε συνεχείς εκπτώσεις για τα αναγκαία μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη τους αγγίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας. Γι' αυτό χρειάζεται σήμερα ο λαός να δυναμώσει τη διεκδίκηση μέτρων ουσιαστικής προστασίας από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, κόντρα στους δημοσιονομικούς στόχους και τα πρωτογενή πλεονάσματα για το κεφάλαιο που υπηρετούν με την πολιτική τους όλα τα αστικά κόμματα.